Διάβαζα προχθές ένα κειμενάκι και λέει «Μια σταγόνα από πράξεις ισούται με έναν ολόκληρο ωκεανό από λόγια». Λέμε όλοι, αχ, και εγώ πρώτος. Λόγια, 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 λέμε, 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 λέμε. Αλλά έργα κάνουμε, μωρέ. Πράξεις κάνουμε τίποτα. Είναι δυνατόν να μιλάς για αγάπη και να μην αγαπάς την πράξη? Είναι δυνατόν να μιλάς για ταπείνωση και να μην ταπεινώνεσαι? Είναι δυνατόν να μιλάς για προσευχή και να μην προσεύχεσαι, να μην γονατίζεις, να μην δακρύζεις στους Αγίους, στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγγέλους? Είναι δυνατόν να μιλάμε για υπομονή και υπομονή να μην έχουμε, μωρέ? Είναι δυνατόν να μιλάμε για Θεία Κοινωνία και να κάνουμε χρόνια να κοινωνείς? Δεν είναι δυνατόν. Και να μην κοινωνάμε συνέχεια. Συνέχεια θέλει ο Θεούλης να είμαστε εκεί. Είναι δυνατόν να μιλάμε για την Εκκλησία και να μην εκκλησιαζόμαστε? Είναι. Είναι δυνατόν να μιλάμε για συνάνθρωπο και κανένα να μην θέλουμε να δούμε? Είναι. Για παιδιά, σκεφτείτε. Για σκεφτείτε λίγο. Θέλει έργα ο Θεός. Με τα έργα θα μας γνωρίζει αν είμαστε καλοί χριστιανοί. Ρωτούσα τον γέροντα Παΐσιο. Γέροντα, τι είναι αυτό από το οποίο θα μας γνωρίσουν ότι έχουμε τον Χριστό μέσα μας? Και μου έλεγε, βρε Χριστάκι μου, τι λέει ο Παύλος? Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος εν ημίν είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον ουκέστη νόμος. Απέναντι σε αυτά δεν υπάρχει κανένας νόμος να τα κρίνει και να τα κατακρίνει. Αυτά όλα λέει αν τα έχεις, είσαι άνθρωπος του Θεού. Και ένα από αυτά να έχεις, και δύο από αυτά να έχεις, είσαι άνθρωπος του Θεού. Άντε. Άντε να τα κάνουμε. Άντε να ξεκινήσουμε. Άντε μωρέ να ξεκινήσουμε από κάπου.